πετάτε με την Doctors Formulas στο διαστημόπλαιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Doctors Formulas σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή. Και κύριοι, η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ταχύτητα. Ταχύτητα να πάμε στη δουλειά, ταχύτητα να δουλέψουμε, όλα ταχύτητα. Έτσι λοιπόν ο εγκέφαλος λειτουργεί σε ηλικιώδη ταχύτητα. Ηλικιώδη ταχύτητα. Χωρίς λοιπόν να μπορεί λοιπόν ο εγκέφαλος να δουλεύει σε 100.000 στροφές, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα στη δουλειά μας πουθενά. Αυτό λέγεται πίεση, πίεση. Ο κόσμος το εισπράττει για στρες, πίεση, πίεση, πίεση. Αυτή λοιπόν όμως η πίεση για να δουλέψει πολύ γρήγορο ο εγκέφαλος, τι θέλει. Πολύ ενέργεια, πάρα πολύ ενέργεια, την οποία την παίρνουμε από τη ζάχαρη. Το τι ενέργεια δίνει στον εγκέφαλο η ζάχαρη, αλλά περισσότερο όμως, μεγαλύτερη ενέργεια, διπλάσια ενέργεια, τη δίνει το βούτυρο. Ναι, ναι. Όταν τώρα ενώσεις τη ζάχαρη με το βούτυρο, φτιάχνεις κάτι γλυκά που δουλεύει ο εγκέφαλος σε υπερχητική ταχύτητα. Κυρίες και κύριοι, πάμε κατευθείαν στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εποχή υπερκουράζεται. Δουλεύουμε όχι παραπάνω από 12 ώρες, μερικοί 16. Επί 16 ώρες, τι θέλει ο εγκέφαλος? Ζάχαρη, βούτυρο και το ανάμεικτο που λέγεται γλυκά. Από εδώ λοιπόν ξεκινάει οι παρενέργειες της ηλικιώδου ταχύτητας της σημερινής εποχής. Σήμερα η υπερβολική ταχύτητα των πάντων δημιουργεί ένα τρομακτικό πρόβλημα που λέγεται μεταβολικές διαταραχές. Κυρίες και κύριοι, παχαίνουμε, έχουμε πρόβλημα λίπος στα σηκώτια, στους μυς, στα παγκρέατα, στην καρδιά, και όλα αυτά γίνονται γιατί ο εγκέφαλος ζητάει πάρα πολύ ζάχαρη και βούτυρο. Ζάχαρη και βούτυρο. Ζάχαρη και βούτυρο. Μα η ζάχαρη δεν την έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει δώσει τη ζάχαρη. Ο Θεός τι έχει δώσει? Τα μπατζάρια. Τα μπατζάρια. Παίρνουμε λοιπόν τα μπατζάρια, του αφαιρούμε τη ζάχαρη και τη δίνουμε στον εγκέφαλο. Αυτός όμως δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, πόσο να κάψει μπαμ και κάτω τόση ζάχαρη. Επιπλέον όμως τρώμε μαρμελάδες, έτσι δεν είναι, τρώμε πάρα πολύ βούτυρα. Όταν λοιπόν ενώσουμε ζάχαρη και βούτυρα, είναι πάρα πολλές θερμίδες που δεν μπορεί ο εγκέφαλος εκείνη την ώρα να τα καταναλώσει και τα αποταμιεύει. Η ζάχαρη λοιπόν που φάγαμε το πρωί με τις μαρμελάδες, τα βούτυρα που βάλαμε πάνω στις φρυγανιές, μαζεύονται εδώ σε μία αποθήκη που λέγεται λιπαποθήκη. Ναι, ναι, λιπαποθήκη. Για να τα φάμε σε 6 ώρες μετά. Αν δε που ο εγκέφαλος συνεχώς θέλει συνεχώς να τρώει ζάχαρη και βούτυρο, στις 10 με 11 η ώρα τι ζητάει? Μπισκότα, κρουασάν, αυτά. Άρα λοιπόν συνεχώς τροφοδοτούμε τον εγκέφαλο με ζάχαρη και βούτυρα. Ζάχαρη και βούτυρα. Μα θα μου πεις τι θα φάμε? Θα σου πω εγώ τι θα φας. Είναι και τα φρούτα, είναι και η ξηρή καρπή. Άρα λοιπόν ξεκινάει λοιπόν η διαταραχή του μεταβολισμού από τι δίδουμε στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος, κυρίες και κύριοι,
καλύπτεται. Εγώ το πρωί έφαγα ρόδια. Γιατί δεν έφαγα μαρμελάδα? Ρωτάω γιατί. Ρωτάω γιατί. Διότι έμαθα ότι μόνο τα φρούτα μπορεί να τα διασπάσει φυσιολογικά όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Όταν δίνω επεξεργασμένες τροφές όπως είναι η ζάχαρη και το βούτυρο, ο Θεός έδωσε γάλα. Γάλα, ναι, γάλα. Και εσύ λοιπόν παίρνεις από πάνω την κρέμα, την κάνεις βούτυρο, τη βάζεις πάνω στη μαρμελάδα, την τρως με άσπρο ψωμί και ζάχαρη, το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν τρως πάρα πολλές θερμίδες, τρως πάρα πολλές θερμίδες, οι οποίες τι κάνουνε, αποταμιεύονται στα λιποκύτταρα και αρχίζουν και φουσκώνουνε, και φουσκώνουνε. Από εκεί ξεκινάει και η ορμονική διαταραχή. Όταν λοιπόν λόγω υπερλειτουργίας του εγκεφάλου από τον σημερινό τρόπο ζωής πλακώνουμε μαρμελάδες, ναι ναι, φρυγανιές άσπρες, ναι ναι, βούτυρα, έτσι, τα ενώνουμε, αυτά πηγαίνουνε στο λιποκύτταρο και αρχίζει και φουσκώνει και φουσκώνει. Όταν αρχίζει και φουσκώνει το λιποκύτταρο, δημιουργεί μία ορμονική διαταραχή που λέγεται αντίσταση στην ινσουλίνη. Και τώρα λοιπόν αρχίζουν τα δύσκολα. Όταν λοιπόν το λιποκύτταρο, το κύτταρο, εμφανίζει αντίσταση στην ινσουλίνη, η ινσουλίνη είναι ορμόνη που πηγαίνει στον εγκέφαλο και του ανοίγει την όρεξη. Ναι, ναι. Αυτό που λέμε τρώγοντας έρχεται η όρεξη είναι ότι κατά τη διάρκεια που τρώμε βγαίνει η ινσουλίνη και σου ανοίγει την όρεξη. Α, όταν λοιπόν ξεκινήσει η αντίσταση της ινσουλίνης, μπαίνει μέσα στο αίμα, πηγαίνει στον εγκέφαλο και τι του λένε, φάε. Και εσύ λοιπόν αρχίζεις και πλακώνεις, σου έχει ανοίξει η όρεξη. Σου έχει ανοίξει η όρεξη λόγω αντίστασης της ινσουλίνης. Όσο διωγγώνονται τα λιποκύτταρα, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση στην ινσουλίνη, τόσο πεινάς. Και αρχίζει λοιπόν ένας φαύλος κύκλος, αντίσταση στην ινσουλίνη, πείνα, διόγκωση των λιποκυτάρων. Αντίσταση στην ινσουλίνη, πείνα, μεγαλύτερη διόγκωση των λιποκυτάρων. Και κάνουμε λοιπόν λιποκύτταρα τεράστια. Τεράστια. Αλλά μόλις παραγεμίσουνε, κάνουμε και άλλα. Κάνουμε και άλλα. Και τότε λοιπόν αυξάνει ο λεγόμενος λιπόδης ιστός με πάρα πολλά λιποκύτταρα. Αυτά λοιπόν τα λιποκύτταρα σου στέλνουν μηνύματα. Όσο λοιπόν διωγγώνονται τα λιποκύτταρα, στέλνουν μηνύματα στον εγκέφαλο και του λένε, ρε μπαγάσα, σταμάτα να τρως, σταμάτα να τρως. Αυτή η εντολή γίνεται ορμονική. Τα λιποκύτταρα στέλνουν λοιπόν εντολή με τη λεπτίνη και σου λένε σταμάτα να τρως, σταμάτα να τρως. Αλλά τι γίνεται? Αυτά λοιπόν τα λιποκύτταρα έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ που κάνουν τεράστιες ποσότητες λεπτίνη. Τεράστιες. Όταν λέμε τεράστιες, τεράστιες. Τεράστιες. Αυτές οι τεράστιες ποσότητες της ορμόνης λεπτίνης πηγαίνει στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ, δεν τη λαμβάνει υπόψη του και ξεκινάει μια δεύτερη διαταραχή που λέγεται αντίσταση στη λεπτίνη. Ξεκινάμε λοιπόν σιγά σιγά, επειδή θέλουμε πάρα πολύ ζάχαρη και βούτυρο, φουσκώνουμε το λιποκύτταρο, γίνεται αντίσταση στην ινσουλίνη, πλακωνόμαστε με τρώμε, μεγαλώνουν τα λιποκύτταρα, γίνονται περισσότερο, τότε λοιπόν στέλνουν μεγαλύτερη ορμόνη ινσουλίνη και σου λέει σταμάτα, σταμάτα να τρως. Επειδή όμως είναι μεγάλη ποσότητα της λεπτίνης, δεν την ακούς. Και ξεκινάει ο καημένος ο εγκέφαλος να έχει δύο βαρύτατες ορμονικές διαταραχές. Η μία λέγεται αντίσταση στην ινσουλίνη και σου ανοίγει την όρεξη. Η άλλη λέγεται αντίσταση στη λεπτίνη και δεν σταματάς να τρως. Οπότε λοιπόν ξεκινάει η σοβαρή μεταβολική διαταραχή που λέγεται παχυσαρκία. Η παχυσαρκία ξεκινάει από τα μεγάλα λιποκύτταρα που σου ανοίγουν την όρεξη. Τα μεγάλα λιποκύτταρα
Τα πολλά λιποκύτταρα σου ανοίγουν την όρεξη με την ισουλίνη και λεπτίνη. Α, εκτός όμως από αυτά τα δύο, θα σας πω ότι συμμετέχει και τρίτη κακή κατάσταση που λέγεται φλεγμονή. Το λίπος, κυρίες και κύριοι, παίρνει φωτιά. Όταν λέμε φωτιά, φωτιά. Αυτή η φωτιά λέγεται φλεγμονή. Και οι φλεγμονώδες ουσίες μπαίνουν στην κυκλοφορία και τι κάνουνε. Πάνε λοιπόν και βρίσκουνε τα διάφορα όργανα, όπως είναι το σηκώτι, όπως είναι η μυς, όπως είναι το πάγκρεας, και τα καταστρέφουνε. Άρα λοιπόν η παχυσαρκία γεννιέται από τα λιπόδη κύτταρα, τροφοδοτεί τον εγκέφαλο με κακές ορμόνες, με ινσουλίνη, όχι κακές, δεν είναι κακές, με υπερβολικές ορμόνες, ινσουλίνη και λεπτίνη, και μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο, φαύλο κύκλο. Κυρίες και κύριοι, πρώτα-πρώτα η παχυσαρκία ξεκινάει από έναν φαύλο κύκλο, φαύλο κύκλο. Φουσκώνουνε τα λιποκύτταρα, πεινάμε. Φουσκώνουνε τα λιποκύτταρα, πεινάμε. Φουσκώνουν τα λιποκύτταρα, πεινάμε. Με λίγα λόγια είναι σαν το αυγό με την κότα. Ναι, το αυγό είναι τα λιποκύτταρα. Η κότα είναι ο εγκέφαλος. Ποιος έκανε το αυγό ή την κότα? Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε από τα λιποκύτταρα. Η αιτία της παχυσαρκίας είναι η διόγκωση, η παραδιόγκωση των λιποκυττάρων. Και ρωτάω, ποιος σταματάει την διόγκωση των λιποκυττάρων. Ποιος τη σταματάει? Εδώ σας το έχω. CLA+, τι κάνει. Σταματάει την διόγκωση των λιποκυττάρων. Η διόγκωση των λιποκυττάρων γίνεται μεγάλη και λέγεται υπερπλαστική παχυσαρκία, μάλλον υπερτροφική παχυσαρκία, ή πολλά κύτταρα και λέγεται υπερπλαστική. Και φουσκώνουν και μεγαλώνουν και φουσκώνουν και πολλαπλασιάζουν τα λιποκύτταρα. Έρχεται λοιπόν το CLA+, και τι κάνει? Ενεργοποιεί μία λιπάση. Άρα λοιπόν, στη σημερινή εποχή, το α και το μέγα είναι να μην φουσκώνουνε, να μην πολλαπλασιάζονται τα λιποκύτταρα. Και όλα λοιπόν αυτά τα οφείλουμε στο Θεό. Συζευμένο λινολεϊκό οξύ. Το λινολεϊκό οξύ βγαίνει από το λιναρόσπορο. Είναι λάδι. Έρχεται λοιπόν η βιομηχανία, η Dr. Formulas, και το κάνει συζευμένο. CLA, συζευμένο. Αυτό το φυσικό προϊόν, τι κάνει, λιώνει τα μεγάλα λιποκύτταρα, να μειώνεται η αντίσταση στην ισουλίνη. Λιώνει τα μεγάλα λιποκύτταρα να στέλνουν λιγότερη λεπτίνη. Άρα λοιπόν όσο μικραίνουν τα λιποκύτταρα, τόσο λοιπόν μειώνεται η αντίσταση στην ισουλίνη που σε κάνει και πεινάς, μειώνεται η αντίσταση στη λεπτίνη που σε κάνει και τρως πολύ. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι το πολύ φαγητό παχαίνει. Όλοι το ξέρουμε. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρουν. Αλλά πώς μπορεί όμως εσύ να φρενάρεις αυτόν τον μηχανισμό? Έρχεται λοιπόν το CLA+, να συμβάλλει στο να μπορεί να αδειάζει το λιποκύτταρο. Καθώς αδειάζει το λιποκύτταρο, μειώνεται η αντίσταση στην ισουλίνη που σε κάνει και πεινάς. Καθώς μειώνεται το λιποκύτταρο, σε κάνει η λεπτίνη να βγαίνει λιγότερη. Οπότε έχεις λιγότερη λεπτίνη και μπορεί λοιπόν να μην έχεις αντίσταση στη λεπτίνη. Διορθώνουμε δύο ορμονικές διαταραχές. Η μία λέγεται αντίσταση στην ισουλίνη, που είναι στα λιποκύτταρα, και άλλη αντίσταση στη λεπτίνη, που είναι στον εγκέφαλο. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι βαρύτατες διαταραχές, αντίσταση στην ισουλίνη στο λιποκύτταρο, αντίσταση της λεπτίνης στον εγκέφαλο, τότε λοιπόν έχουμε την υπερβολική βουλιμία και τότε λοιπόν λέμε παθογόνο παχυσαρκία. Δείκτη μάζας πάνω από 30-35%.
βαρύτατη διαταραχή. Μπορούμε λοιπόν, παρακολουθώντας τις εκπομπές, τις εκπομπές μας του γιατρού του Φικιώρη, μπορούμε να συμβάλλουμε εις το να χειραγωγήσουμε αυτές τις διαταραχές. Όπλα μας, η φύση, το CLA Plus, τι κάνει. Ενεργοποιεί μία λιπάση που λιώνει το λιποκύτταρο, αλλά αυτό όμως το λίπος που βγαίνει πρέπει να καεί στους μυς. Εδώ λοιπόν περιμένουμε να καεί το λίπος ενεργοποιώντας τους μυς ή με περπάτημα ή με καρνιτίνη. Αυτοί που καίνε το λίπος είναι μόνο οι μυς. Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να περπατήσουμε πολύ, αυξάνουμε τις καύσεις τους μυς με το καρδιοτόνικ. Το καρδιοτόνικ δεν έχει βγει για να συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, που είναι ο καρδιακός μυς, αλλά και στους μυς του ποδιού, των χεριών. Έτσι. Αυτοί οι μύες θέλουν καρνιτίνη. Η καρνιτίνη είναι μέσα στο καρδιοτόνικ. Παίρνουμε λοιπόν τα λίπη που βγάζει το CLA Plus. Το CLA Plus τι κάνει. Αδειάζει και τα μεγάλα λιποκύτταρα και από τα πολλά λιποκύτταρα. Μειώνει τον αριθμό, το μέγεθος και τον αριθμό των λιποκυτάρων. Ξεπερνάμε την αντίσταση στην ισουλίνη που με έκανε και πλακωνόμουν και έτρωγα πολλά. Δίνει εντολή στον εγκέφαλο με λιγότερη λεπτίνη και καταπολεμούμε την αντίσταση στη λεπτίνη. Το σπουδαιότερο, κυρίες και κύριοι, δεν είναι να πάω εγώ και να σταματήσω τον εγκέφαλο. Αυτό είναι κακό. Είναι κακό. Πρέπει λοιπόν εγώ να τροφοδοτήσω τον εγκέφαλο με φαγητό, αφού το έχω αποταμιεύσει εδώ. Έχω αποταμιεύσει το φαγητό. Γιατί δεν το χρησιμοποιώ το αποταμιευμένο φαγητό και πάω και πλακώνουμε εγώ με κρουασάν, πώς το λένε, μπισκότα και τα υπόλοιπα. Αφού έχω αποταμιευμένο φαγητό, απλώς δεν κινητοποιείται η αποταμίευση. Έχει βγάλει λοιπόν ο Θεός, ο Θεούλης μου, το συζευμένο λινολεϊκό οξύ, CLA Plus, το οποίο τι γίνεται. Όταν λοιπόν το παίρνεις μετά από κάθε γεύμα, μπλοκάρει την αποταμίευση του λίπους που γίνεται με μία λιπάση που λέγεται λιποπροετενική λιπάση. Άρα λοιπόν σταματάει η διόγκωση, ο πολλαπλασιασμός των λοιπόν κυττάρων, λιώνουμε και το λίπος ενδιάμεσα των γευμάτων, εφοδιάζουμε τον οργανισμό με καρνιτίνη και καίγεται. Και άμα θέλω εγώ να περπατήσω περισσότερο, ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν ξεκινάει να μικρύνει το λιποκύτταρο και να καεί το λίπος. Να μικρύνει το λιποκύτταρο και να καεί το λίπος. Να μικρύνει το λιποκύτταρο. Το λιποκύτταρο μικραίνει όταν τροφοδοτώ με κάθε απογεύμα CLA Plus. Θέλω να σας πω όμως ότι εκτός από τη διαταραχή των ορμονών, μέσα στο λιπόδιστό γίνεται μια κόλαση. Ο λιπόδης ιστός τι είναι, μια αποθήκη τοξινών και έχει πάρει φωτιά. Ο λιπόδης ιστός είναι σε φλεγμονώδη κατάσταση. Άρα λοιπόν στα μεγάλα λιποκύτταρα υπάρχει μια ορμονική διαταραχή και φλεγμονές. Οι ορμονικές διαταραχές είναι αντίσταση στην ισουλίνη και αντίσταση στη λεπτίνη. Όλα ξεκινάνε από το λιπόδι ιστό. Όλα ξεκινάνε από τα λιποκύτταρα. Έρχεται λοιπόν η Dr. Formulas και συμβάλλει στην αντιμετώπιση να διωγγώνονται τα λιποκύτταρα με το CLA Plus, να μπορεί ο οργανισμός να το δίδει εξουδετερώνοντας τις φλεγμονές, διότι αν υπάρχει φλεγμονή, εμποδίζει η φλεγμονή να λιώνει το λίπος. Άρα λοιπόν τα πεντάστερα ωμέγα πλάς βοηθούν το CLA για να λιώσει το λίπος. Έτσι απλοϊκά
Πρώτα-πρώτα λοιπόν, παιδιά, για να σταματήσουμε το φαύλο κύκλο της παχυσαρκίας, πρέπει να καταπολεμήσουμε το μέγεθος των λιποκυττάρων. Το CLA Plus με τα Omega Plus χοντρικά μειώνουν το μέγεθος των λιποκυττάρων και τότε λοιπόν έχουμε δύο ορμονικές ισορροπίες. Η μία ορμονική λέγεται ότι βοηθάμε την καταπολέμηση της αντίστασης την ινσουλίνης, που η ινσουλίνη με κάνει και παχαίνω, και την αντίσταση στη λεπτίνη που μου ανοίγει την όρεξη. Έτσι, όλα λοιπόν επιδρούν στον εγκέφαλο. Ο λιπόδιστος, καθώς διωγγώνεται, επιδρά στον εγκέφαλο και αρχίζω λοιπόν εγώ και πλακώνουμε με πολλές ζάχαρες, με πολλά λίπη και φτιάχνω κάτι γλυκά. Μαρμελάδα με βούτυρο. Παιδιά, φοβερά. Όλα λοιπόν αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι ο εχθρός της σημερινής εποχής. Τι πρέπει να κάνω εγώ? Εγώ λοιπόν πρέπει να επανέλθω σε φυσιολογική λειτουργία. Ο Θεός μου έχει δώσει τροφές οι οποίες με βοηθάνε. Και τροφές οι οποίες δεν είναι μόνο οι θερμίδες. Προσέξτε. Το βούτυρο παράγεται από διαφορετικά λιπαρά οξέα από το λάδι. Το βούτυρο και το λάδι στην ουσία είναι βούτυρα. Ναι, είναι βούτυρα. Λιπαρά οξέα λέγονται. Απλώς το λάδι είναι ρευστό. Άμα το βάλω στο ψυγείο θα παγώσει. Άμα αφήσω το βούτυρο έξω από το ψυγείο θα λιώσει. Άρα λοιπόν το λάδι και το βούτυρο είναι τα λίπη που θέλει ο οργανισμός. Τι γίνεται? Το βούτυρο όμως μπλοκάρει ορμονικά τον οργανισμό. Δεν είναι οι θερμίδες. Λέμε ότι τα κεκορεσμένα λίπη κάνουν ζημιά. Γιατί κάνουν ζημιά? Διότι μέσα το βούτυρο έχει δύο ουσίες που λέγονται παλμητικό οξύ και στεατικό οξύ. Ενώ το ελαιόλαδο έχει μία ουσία που λέγεται ελαϊκό οξύ. Το βούτυρο αυτό και το βάζω με το λάδι έχουν τις ίδιες θερμίδες. Ίδιες θερμίδες εδώ, ίδιες θερμίδες εδώ. Εδώ αδυνατίζει, εδώ παχαίνει. Ίδιες θερμίδες. Παιδιά, θα τρελαθούμε. Γιατί λέμε ότι τα κεκορεσμένα σου κάνουν ζημιά? Διότι μπλοκάρουν τις ορμόνες. Έχω τις ίδιες θερμίδες σε λάδι και σε βούτυρο. Ναι. Το μεν βούτυρο, τι κάνει το βούτυρο? Μπλοκάρει την ινσουλίνη, διότι αυτή τη δράση έχει. Αυτά που τρώμε είναι χημικές αντιδράσεις. Το βούτυρο που έχει μέσα το παλμητικό και στεατικό οξύ μπλοκάρει την ινσουλίνη και έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη. Απέναντίας το ελαιόλαδο ξεμπλοκάρει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Το ελαιόλαδο, οι ίδιες θερμίδες. Και ρωτάω, εφόσον εγώ είμαι ελαιοπαραγωγός όλη η Ελλάδα, γιατί να μην μπλακώνουμε στο ελαιόλαδο? Οι ίδιες θερμίδες. Φάτε λοιπόν εσείς μία σαλατάρα με 5 τόνους λάδι, ελιές, αλλά χωρίς φέτα. Η φέτα, κυρίες και κύριοι, έχει παλμητικό και στεατικό και μου κάνει. Τι γίνεται όμως? Οι κριτικοί, οι μάγκες, τι κάνουν? Πάνω στη φέτα ρίχνουν ελαιόλαδο. Τότε λοιπόν εξουδετερώνεται το πρόβλημα του παλμητικού και στεατικού οξέως. Κυρίες και κύριοι, δεν έχω τελειώσει με όλες τις μεταβολικές διαταραχές. Είμαι τώρα στο αυγό με την κότα. Ποιος έχει κάνει το αυγό ή την κότα, έτσι? Η διόγκωση του αυγού, των λιποκυττάρων. Όσο διωγγώνονται τα λιποκύτταρα, τόσο πεινάμε. Και αυτό οφείλεται στην ινσουλίνη και στη λεπτίνη. Έρχεται όμως και μία άλλη διαταραχή που λέγεται φλεγμονή. Τρία πράγματα κυκλοφορούν στο αίμα σας. Τρία πράγματα. Υψημένα τριγλυκερίδια, υψημένη γλυκόζη και υψημένες φλεγμονώδες ουσίες. Μέσα στο αίμα σας κυκλοφορούν ντίγκα τα τριγλυκερίδια
ντίγκα η γλυκόζη και ντίγκα οι φλεγμονώδεις ουσίες. Μετά από το διάλειμμα θα σας πω τι γίνεται όταν μέσα στο αίμα σας κυκλοφορούν πολλά λιπίδια, πολλή ζάχαρη και πολλές φλεγμονώδεις ουσίες. Αυτά λοιπόν θα τα πούμε μετά από το διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Τώρα, οι βραστικές ουσίες της κουρκουμίνης απορροφώνται πολύ πιο εύκολα χάρη στη λιποσωμιακή τεχνολογία. Λιποσωμιακή κουρκουμίνη από την Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για πάνω από 300 μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού. Η πλέον απορροφήσιμη μορφή του είναι η χυλική και βρίσκεται στη Magnesium Formula της Doctor's Formulas. Η επιστημονική λύση από τη φύση. Ονειρεύεστε έναν καλό ύπνο? Φόρμουλα Sedar από την Doctor's Formulas. Με μελατονίνη, L-τρυποφάνη, πασιφλόρα, βαλεριάνα, κράτεβο και εσχόλτσια. Για ύπνο όνειρο, Sedar. Από την Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Δυσανεξία στη λακτόζη? Τι αλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τι αλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Εξάντληση, πεσμένο ενοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνι για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ανοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Omega Plus από την Doctor's Formulas. Με πιστοποίηση 5 αστέρων του κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ιχθυελαίων, IFOS. Omega Plus. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και της όρασης. Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Arthredol από την Doctor's Formulas. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Arthredol από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στα φρένα. Κανένας δεν φρενάρει την φρενενιώδη ταχύτητα του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος θέλει φρένα. Θέλει φρένα. Αυτά τα φρένα είναι η βιταμίνη C. Όταν δεν μπορεί να φρενάρει, πηγαίνουμε στο ερλιποϊκό οξύ και μετά φρενάρουμε με το Q10. Όλοι γκαζώνουμε με ζάχαρη, με βούτυρα, με γλυκά. Γκαζώνουμε. Αυτό λέγεται υπερβολική οξείδωση που ξεκινάνε όλες οι διαταραχές. Όλες οι διαταραχές λοιπόν κυρίες ξεκινάνε από την ανάμπηξη της ζάχαρης με του βουτύρου. Αυτά δεν είναι θέμα θερμίδες, είναι θέμα χημικών αντιδράσεων. Η ζάχαρη κάνει μία
δραματική διαταραχή του οργανισμού που λέγεται γλυκοτοξικότητα. Η ζάχαρη καταστρέφει τον οργανισμό όχι μόνο με τις θερμίδες, αλλά με την τοξικότητα, Το βούτυρο, που το παίρνουμε λοιπόν από τι, από τον αφρό του γάλατος, όταν λοιπόν παίρνουμε έτοιμο βούτυρο και δεν τρώμε σκέτο γάλα, αυτή λοιπόν η υπερβολική ποσότητα βουτύρου δημιουργεί πρόβλημα στον εγκέφαλο. Δημιουργεί το λεγόμενο μεταβολικό στρες. Εκτός από το ψυχολογικό στρες. Ακούστε κάτι. Οι άνθρωποι ξεκινάνε να έχουν προβλήματα κάθε μέρα από τα συναισθήματά τους. Όσοι λοιπόν το βράδυ, κατά τις 8.30 ώρα, έτσι, εφοδιάζουν τον οργανισμό τους με μαγνήσιο, το μαγνήσιο συμβάλλει στο να ηρεμήσει ο εγκέφαλος, να ηρεμήσει το μυϊκό σύστημα, να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα. Το καλύτερο μαγνήσιο είναι αυτό που ενώνεται με γλυκίνη. Όταν λοιπόν εφοδιάζουμε κάθε μέρα τον οργανισμό μας με μαγνήσιο, έρχεται λοιπόν και συμβάλλει στην επέλευση του ύπνου. Ο ύπνος δεν είναι ένα κουμπί. Ο ύπνος λοιπόν τι θα μου κάνει? Τον εγκέφαλο τον πρωί να έχει ευεξία. Ο ύπνος, ο ύπνος. Θα απομακρύνει τις τοξίνες. Ο ύπνος θα φτιάξει καλές ορμόνες. Ο ύπνος θα μου κάνει μια ευεξία. Διότι το πρωί μου παράγει σεροτονίνη. Η σεροτονίνη βγαίνει το πρωί. Και τη σεροτονίνη την περιέχει μέσα το σεντάρ. Το σεντάρ, κυρίες και κύριοι, έχει την πρόδρομο μορφή της σεροτονίνης που λέγεται τρυπτοφάνη. Όταν λοιπόν εγώ εφοδιάζουμε με τρυπτοφάνη, ανεβαίνει η σεροτονίνη. Και έχω καλά και έχω καλή διάθεση. Ξεκινάω λοιπόν την καλή διάθεση και τι έγινε? Και μου τη χαλάνε τα φανάρια, μου τη χαλάει ότι δεν προλαβαίνω να φτάσω στη δουλειά, μου τη χαλάει λοιπόν η περίεργη υπάλληλη και γκαζώνουμε. Αυτό λοιπόν το υπερβολικό γκάζωμα που είναι τη ζωή, η σημερινή ζωή, τι είναι? Είναι ένα γκάζωμα στα αυτοκίνητα, στα αεροπλάνα, στα τρένα, στο γρήγορο φαγητό. Λέγεται fast. Δεν λέγεται φαγητό, fast. Άμα είναι και σαβούρα το φαγητό, εκεί γίνεται. Λέγεται fast. Όλα είναι ταχύτητα. Στην ταχύτητα, κυρίες και κύριοι, τι θέλει? Ενέργεια. Την ενέργεια λοιπόν τη βρίσκουμε, δεν καθόμαστε λοιπόν το πρωί, ούτε να μαδίσουμε τα ρόδια, τι καθόμαστε, να φάμε έτοιμα σε βαζάκια, σε σακουλάκια και σε κουτάκια, έτοιμα. Αυτά λοιπόν είναι η καταστροφή του ανθρώπου. Προσέξτε. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλος θέλει να τροφοδοτηθεί από ενέργεια και εσύ αντί να του δώσεις ένα περιβόλι ρόδια, του δίνεις εσύ ζάχαρη, αυτή λοιπόν η ζάχαρη είναι γλυκοτοξική. Κάνει ζημιά σε δύο σπουδαία όργανα, που το ένα λέγεται εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας μυτοχόνδρια και το άλλο ενδοπλασματικό δίκτυο. Εάν πάμε μέσα στα κύτταρα, θα συναντήσουμε δύο εργοστάσια. Όταν πάμε μέσα στα κύτταρα, η ζάχαρη πηγαίνει να καεί στα μυτοχόνδρια, εδώ. Αλλά δεν είναι ρόδια, είναι ζάχαρη. Δεν είναι μπατζάρια, είναι ζάχαρη. Δεν μπορεί λοιπόν το μυτοχόνδριο να την κάψει. Οπότε κάνει μια τοξικότητα. Το καταστρέφει το εργοστάσιο. Άρα λοιπόν η ζάχαρη και όχι τα ρόδια και όχι τα πορτοκάλια, έτσι, και όχι τα φρούτα. Όταν το πρωί λοιπόν δεν τρώω εγώ φρούτα και τρώω ζάχαρη, καταστρέφω τα μυτοχόνδρια. Όταν καταστρέφω τα μυτοχόνδρια, σιγά σιγά έχω κομμάρες. Διότι καταστρέφω τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.
Όταν λοιπόν εγώ το πρωί, δεν τρώω τα ωραία πορτοκάλια, τα ωραία μήλα, τα ωραία ρόδια, και τι τρώω? Τις μαρμελάδες που είναι αποβρασμένα φρούτα και έχουν μέσα ζάχαρη. Τότε λοιπόν αυτή η ζάχαρη πηγαίνει στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, τα κάνει να δουλεύουν πολύ και τα σκοτώνει. Ναι, αυτοκτονούν από την πολλή ενέργεια. Δύο πράγματα τα γλιτώνει. Το πρώτο πράγμα είναι να επανέλθω στα φρούτα και δεύτερο, να παίρνω αντιοξειδωτικές ουσίες. Σας φωνάζω εδώ και 20 χρόνια ότι έχουμε βάλει φωτιά στα φρένα, καταστρέφουμε τα φρένα και έχουμε πατήσει τον γκάζι με ζάχαρες, βούτυρα και γλυκά. Το γκάζι αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν θα μας βγει σε καλό. Πρέπει να πατάμε και το φρένο. Γκάζι φρένο. Το γκάζι το έχει βάλει ο Θεός με τα φρούτα. Το φρένο με τα αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Όποιος λοιπόν δεν περιορίζει το γκάζι και δεν ενισχύει τα φρένα, τι θα είναι ο εγκέφαλος, τι θα είναι εξωφρενών. Ναι, ο εγκέφαλος, κυρίες και κύριοι, δεν φρενάρεται με τίποτε. Λειτουργεί εξωφρενών. Όταν ο εγκέφαλός σου, κυρία μου, λειτουργεί χωρίς φρένα, τότε λοιπόν πλακώνεις εσύ. Στην Ανάβησο κάθε χρόνο γίνεται και ένα καινούριο σούπερ μάρκετ. Παλιά ήταν ένα, τώρα έχουν γίνει 5 και γίνονται και άλλα 5 μικρότερα. Ναι, στην Ανάβησο, σε ένα χωριουδάκι. Όλο λοιπόν αυτό το γκάζι που πηγαίνει στον εγκέφαλο και σου δημιουργεί λοιπόν, τι σου δημιουργεί? Υπερβολική μεγάλη μεταβολική οξείδωση. Δεν είναι οι θερμίδες. Οι θερμίδες μετράνε, αλλά από πού προέρχονται. Οι θερμίδες, δηλαδή 10 κουταλάκια ζάχαρη είναι 2 κιλά ρόδια. Ναι, 10 κουταλάκια ζάχαρη είναι 10 ρόδια. Η μεν ζάχαρη θα σου κάνει παχυσαρκία, θα σου βάλει λίπος στο σηκώτη, θα σου βάλει λίπος στους μυς, στην καρδιά, θα σου καταστρέψει το πάγκρεας. Οι δε τα ρόδια δεν θα το κάνουνε, γιατί πήραμε τη ζάχαρη από τα ρόδια, τα πατζάρια, τα ζαχαρότεφλα, κάναμε επεξεργασία και την πληρώνουμε χοντρά. Κυρίες και κύριοι, η παχυσαρκία είναι βαρυτάτη μεταβολική διαταραχή, η οποία επιδρά το συνέστημα. Το συνέστημα το κατεστραμμένο αυξάνει την παχυσαρκία και έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Έρχεται λοιπόν η Dr. Formula και βοηθάει με φυσικό τρόπο την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Το πρώτο πράγμα είναι να μην πεινάει ο εγκέφαλος. Όταν πεινάει ο εγκέφαλος, δεν μπορεί να τον κάνεις καλά. Όταν λοιπόν η ορμόνη ινσουλίνη είναι υυξημένη, πηγαίνει στον εγκέφαλο και του ανοίγει την όρεξη. Όταν η λεπτίνη είναι υυξημένη, πηγαίνει στον εγκέφαλο και δεν λειτουργεί. Έχει αντίσταση στην ινσουλίνη, στην λεπτίνη. Δύο ορμόνες που πρέπει να μειώσουμε είναι η ινσουλίνη και η λεπτίνη. Αλλά για να ελαττώσουμε την ινσουλίνη και τη λεπτίνη, πρέπει να μικρύνουν τα λιποκύτταρα και σε μέγεθος και σε αριθμό. Έρχεται λοιπόν η Dr. Formulas και φτιάχνει το CLA Plus να συμβάλλει στην λιπόλυση. Ενεργοποιεί το ένζυμο λιπάση, βγάζει λίπος, εφοδιάζει τον οργανισμό σου με καρνιτίνη, το καρδιοτόνικ, για να μπορεί το λίπος να καίγεται στους μυς, άρα λοιπόν το λίπος, αντί να πάει λοιπόν να αποταμιευτεί, πηγαίνει και καίγεται στους μυς με το καρδιοτόνικ, διότι το καρδιοτόνικ συμβάλλει μαζί με το περπάτημα να καίγεται το λίπος. Άρα το πρώτο πράγμα είναι
να μικρύνω το λιποκύτταρο και να μειώσω τον αριθμό του λιποκυτάρου. Ποιος με βοηθάει? Το φυσιολογικό CLA+, αλλά επειδή το λίπος είναι μπλοκαρισμένο από φλεγμονές, διότι μέσα στο λίπος πέφτουν όλες οι χημικές και βρώμικες ουσίες και έχει πάρει φωτιά. Όλοι λοιπόν οι παχύσαρκοι έχουν φλεγμονές στο λίπος, είτε της κοιλιάς είτε της περιφέρειας. Αυτή τη φλεγμονή τη τζακίζουν τα ιχθυέλαια. Τα πεντάστερα ιχθυέλαια της Dr. Formulas είναι πιο προστατευμένα και συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση της φλεγμονής. Συμπέρασμα. Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας θα το κάνω σε μερικές εκπομπές. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη να διορθώσω τις πλέον τρεις διαταραχές του λιπόδιστου, που είναι αντίσταση στην ισουλίνη, αντίσταση στη λεπτίνη και φλεγμονάρες. Αν δεν αντιμετωπιστούν η αντίσταση στην ισουλίνη, δεν αντιμετωπιστεί η υπερπαραγωγή λεπτίνης και δεν αντιμετωπιστεί η υπερπαραγωγή φλεγμονής, όλες λοιπόν αυτές οι ουσίες, πηγαίνουν στο αίμα, και το πρώτο πράγμα που επισκέπτονται είναι το σηκώτη. Όλες λοιπόν οι φλεγμονώδες ουσίες, όλα τα λιπαρά οξέα και όλη η ζάχαρη που δεν μπορεί να αποταμιευτούν, διαμέσου του αίματος πηγαίνουν στο σηκώτη. Το αίμα λοιπόν, πηγαίνει στο σηκώτη και τα λιπαρά οξέα, η γλυκόζη και οι φλεγμονώδες ουσίες τι κάνουνε? Λίπος στο σηκώτη. Εδώ λοιπόν ξεκινάει η μεταβολική διαταραχή του σηκωτιού. Και αρχίζει λοιπόν το σηκώτη να διεγείρεται και να παράγει ανεξέλεκτα χοληστερίνη, να παράγει λίπος, λιποδιδήθης και να μετατρέπει λοιπόν τα κρέατα σε ζάχαρη. Μέσα λοιπόν αυτή η κατάσταση, ενώ ξεκινάει από το λιπόδιστο, καταλήγει στο σηκώτη. Αυτή η κατάσταση που ξεκινάει από το λιπόδιστο με αντίσταση στην ισουλίνη, αντίσταση στη λεπτίνη και φλεγμονές, διαμέσου του αίματος βομβαρδίζει το σηκώτη και αρχίζει λοιπόν μια ανεξέλεκτη κατάσταση, το σηκώτη να μαζεύει λίπος, το σηκώτη να υπερδραστηριοποιείται και τι να κάνει, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια και να μετατρέπει τα κρέατα σε ζάχαρη. Γλυκονεογένεση λέγεται αυτό. Άρα λοιπόν η όλη ιστορία ξεκινάει από το λιπόδιστο. Ο λιπόδιστος τροφοδοτεί τον εγκέφαλο και πεινάει, ο λιπόδιστος διεγείρει το σηκώτη και αρχίζει λοιπόν αυτό να κάνει διαταραχές που λέγονται χοληστερίνια, τριγλυκερίδια ή υπερβολική ζάχαρη. Όλα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάνε από το λιπόδιστο και από τι θα φάμε. Προσέξτε. Εγώ λοιπόν σας συνιστώ να κόψετε τη ζάχαρη και να τρώτε τουλάχιστον κάθε πρωί από ένα περιβόλι πορτοκάλια, μανταρίλια, ρόδια. Φάτε όσο θέλετε. Φάτε. Όχι όμως την επεξεργασία της ζάχαρης. Η ζάχαρη είναι μια υπερβολική, τοξική ουσία που επιστημονικά λέγεται γλυκοτοξικότητα. Σήμερα δεν μετράμε τις τροφές βάσει των θερμίδων. Όχι. Ένα βάζο ζάχαρη και ένα περιβόλι ρόδια έχουν τις ίδιες θερμίδες. Ναι. Αλλά το περιβόλι με τα ρόδια με αδυνατίζει, δεν με παχαίνει, ενώ αν θα φάω ένα βάζο ζάχαρη θα παχύνω και θα έχω όλες τις ορμονικές διαταραχές και μεταβολικές. Όλες. Κατά διαόλου πάει ο μεταβολισμός. Κυρίες και κύριοι, επανέρχομαι στη φύση. Η φύση τι έδωσε? Ρόδια, μανταρίνια, πορτοκάλια. Η βιομηχανία λοιπόν τι κάνει? Στίβει τα μανταρίνια, στίβει τα πορτοκάλια και στα έχει και τα πίνεις και παίρνει λοιπόν τόνους, όταν λέμε τόνους, φρουκτόζι. Και ξεκινάει λοιπόν το δράμα, λιποδιδήθηση. Ναι, φοβερά πράγματα. Φέρε μου το λιπόδιστο
το λιπόδιστο. Και ξεκινάει λοιπόν, το μεγάλο δράμα. Το μεγάλο δράμα. Φέρε τον πίνακα, Κουνήσου. Ξεκινάει το μεγάλο δράμα. Το μεγάλο δράμα, κυρίες, ξεκινάει όχι από τα πολλά ρόδια, όχι από τα πολλά πορτοκάλια, από το στύψιμο, Και όχι μόνο αυτό, πλακώνουμε λοιπόν και παίρνουμε τα φρούτα, τα βράζουμε, τους βάζουμε ζάχαρη, έλα. Α, εδώ. Και ξεκινάει λοιπόν το δράμα. Το πρώτο πράγμα είναι, διωγγώνονται τα λιποκύτταρα. Έτσι. Αυτή λοιπόν τώρα η ζημιά που έχει υψημένα τριγλυκερίδια, υψημένο ζάχαρο και πολλές φλεγμονές που πηγαίνει στο σηκώτη. Και τι δημιουργεί, μια βαρυτάτη διαταραχή που λέγεται λίπος στο σηκώτη. Λιποδιδήθης, λίπος στο σηκώτη, το ίδιο πράγμα είναι. Το πρωταρχικό πράγμα είναι η φρουκτόζη. Τη ζάχαρη τη βάζουμε μέσα σε φρούτα που τα έχουμε βράσει. Παίρνουμε λοιπόν φρούτα, τα βράζουμε, βγαίνει η φρουκτόζη, βάζουμε και ζάχαρη και φρουκτόζη, κάνει ένα φουάγκρα, ναι, λίπος στο σηκώτη. Ναι. Έτσι, οι Γάλλοι παίρνουν λοιπόν σηκώτη από τις Χήνες και τους κάνουν λίπος. Φουάγκρα, το πιο ακριβό. Για να θες να φτιάξεις ανθρώπινο φουάγκρα είναι, ναι, να κάνεις μαρμελάδα και να βάζεις και ζάχαρη. Πω, ένα φουάγκρα, έλατε που το φουάγκρα του σηκωτιού τι κάνει, προβλήματα. Χοληστερίνια, τριγλυκερίδια. Για να σταματήσει λοιπόν να γίνεται φουάγκρα το σηκώτη σου, η Dr. Formulas συμβάλλει με το Stea Liver. Έχει μέσα καρνιτίνη, γαϊδουράγκανθο, δυσμόντιο, υπό την προϋπόθεση ότι εσύ τρως ένα περιβόλι ρόδια, ένα περιβόλι πορτοκάλια, μανταρίνια, ένα πολυγκόνα μήλα, αλλά χωρίς ζάχαρη. Ναι, η ζάχαρη είναι, ρε παιδί μου, για προδευμένες χώρες. Παραδείγματος χάρη, αυτή μια χώρα είναι η Αμερική. Η Αμερική λοιπόν τρώνε 5 τόνους το χρόνο. Ναι. Γιατί η Αμερική έχει ηλικιώδεις ταχύτητες. Οι ηλικιώδεις ταχύτητες τι θέλουνε, για κάνε ένα zoom εδώ. Οι ηλικιώδεις ταχύτητες τι θέλουνε, ζάχαρη. Οι ηλικιώδεις ταχύτητες, θα καθυστερήσουμε τώρα εμείς να μαδίσουμε το ρόδι. Τι τρώμε, μαρμελάδες ή καθοδόν. Καθοδόν σταματάμε σε ένα περίπτερο και τραβάμε λοιπόν όλα τα ειδών τα σαρακοειδή για να μας δώσουν να γεμίσουμε ένα στομάχι που διαμαρτύρεται. Και αντί λοιπόν εμείς να έχουμε στο σπίτι, πάρει από το σπίτι μανταρίνια, πορτοκάλια, τι πλακώνουμε, γλυκά, που είναι και με κακά λίπη και με πολύ ζάχαρη. Διότι το πιο φτηνό πράγμα ποιο είναι? Το άσπρο το αλεύρι, η φρουκτόζη και τα παλιολίπη. Και αρχίζουμε λοιπόν και μετά τρέχουμε στους γιατρούς, ποιος είναι ο καλύτερος, διαβητολόγος, υπατολόγος, νευρολόγος, κυρίες και κύριοι. Όλα ξεκινάνε από την επεξεργασία των φρούτων. Σταματάμε τη ζάχαρη. Και αντί να πλοκωνόμαστε με πολλά λίπη, τρώμε τόνους από ελαιόλαδο. Επαναλαμβάνω. Αυτή η ποσότητα του βουτύρου και αυτό έχουν τις ίδιες θερμίδες. Αυτό όμως φτιάχνεται από παλμητικό οξύ. Να σκεφτείτε ότι όταν περισσεύει το γάλα, το κάνουνε σαπούνι. Ναι. Παλμητικό, το καλό σαπούνι, αυτό του εμπορίου, είναι από λίπη. Άλλο το σαπούνι που φτιάχνουν από το ελαιόλαδο,
είναι το πράσινο. Αλλά τα σαπούνια, τα αρωματικά, έτσι φτιάχνονται. Από παλμητικό οξύ. Ναι, ναι. Και όταν θέλουν να φτιάξουν κεριά, εκείνο το άσπρο το κερί, το ωραίο που ανάβουμε στην εκκλησίτσα, είναι από βούτυρο. Λέγεται στεατικό οξύ. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα πολυτρώμε, διότι δεν είμαστε ούτε σαπούνια, ούτε κεριά από την εκκλησία. Δεν θέλουμε πολύ. Το λίγο είναι καλό. Σταθεροποιεί τις κυταρικές μεμβράνες. Αλλά αφού έχουμε το ελαιόλαδο, το οποίο δεν μπλοκάρει την ισουλίνη, αυτό θέλω εγώ. Εγώ θέλω να τρώω μια σαλατάρα, να έχω ένα ολόκληρο περιβόλι με ωραία ντοματάρα, έτσι, και να ρίχνω λοιπόν εγώ αβέρτα κουβέρτα ελαιόλαδο. Δεν με παχαίνει. Αρκεί να το φάω βέβαια το πρωί, μην το φάω στις 11 το βράδυ, δεν με παχαίνει. Όσο λοιπόν ελαιόλαδο βάζω μέσα στη σαλατάρα μου, τόσο περισσότερο ενισχύω τον εγκέφαλό μου να μην πεινάει και δεν μπλοκάρεται ο λιπόδης ιστό. Το βούτυρο μπλοκάρει το λιπόδη ιστό. Το ελαιόλαδο όχι. Το βούτυρο έχει το παλμητικό και στεατικό οξύ που μπλοκάρει το λιποκύτταρο, το μπλοκάρει. Αφού το μπλοκάρει, όταν μπλοκάρεις το λιποκύτταρο, ανεβαίνει η ινσουλίνη, πεινάς. Όταν μπλοκάρεις το λιποκύτταρο, ανεβαίνει η λεπτίνη και πεινάς. Πλακώνεσαι στο πολύ φαγητό, δημιουργείται και φλεγμονή και γίνεται μια τραγική κόλαση. Μέσα στο λιπόδι ιστό γίνεται μια κόλαση από φλεγμονή. Έρχεται λοιπόν τα πεντάστερα ηχθιέλαια και βοηθάνε, συμβάλλουνε πρώτα-πρώτα να σταματήσουμε τις φλεγμονές. Άμα δεν σταματήσουμε τις φλεγμονές, αυτές οι φλεγμονές πηγαίνουνε στο σηκώτη, του κάνουνε λιπόδι δίθηση, πηγαίνουνε στους μυς, αλλά πηγαίνουνε και στο πάγκρεας. Το ξεχάσαμε το πάγκρεας. Το πάγκρεας, κυρίες και κύριοι, τρώει σφαλιάρες από το λιπόδι ιστό. Ο λιπόδης ιστός που παράγει τις φλεγμονές διαμέσου του αίματος πηγαίνουν στο πάγκρεας και του ρίχνουν μία σφαλιάρα που καταστρέφουν τα β' κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Να το ξαναπώ. Όποιος λοιπόν δεν αντιμετωπίσει τις φλεγμονές του λιπόδη ιστού με ωμέγα 3 και μάλιστα να είναι πεντάστερα, να είναι καλά προστατευμένα, διότι αυτά τα ωμέγα 3 συμβάλλουν στο να μειωθεί η φλεγμονή που ξεκινάει από το λιπόδι ιστό, πηγαίνει στο αίμα και πάει και κοπανάει το πάγκρεας και σιγά κάνει τα β' κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη να πεθάνουν. Αυτός λέγεται κυταρικός θάνατος. Εάν θέλετε εσείς να δολοφονείτε κάθε μέρα παγκρεατικά κύτταρα, στη διάθεσή σας είναι. Από εδώ είναι η ζάχαρη, από εδώ είναι το βούτυρο, πλακώντε. Κυρίες και κύριοι, ο Θεός έχει βάλει το γάλα και τα φρούτα. Εμείς λοιπόν τα τελευταία 100 χρόνια έχουμε κάνει την βιομηχανική επανάσταση και μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και είναι ντίγκα γεμάτο στα βούτυρα. Χρειαζόμαστε να έχουμε στο σπίτι μία κατσίκα, να την αρμέγουμε και να πίνουμε αυτό. Όποιος λοιπόν τρώει πολλά επεξεργασμένα λιπαρά, τότε λοιπόν έχουμε τη λεγόμενη αντίσταση στην ισουλίνη, πείνα και των γονέων. Αντίσταση στη λιπτίνη που με τίποτε δεν σταματάς. Άρα λοιπόν η υπερβολική όρεξη και ότι δεν καταλαβαίνεις τον κορεσμό. Όταν παιδιά είναι ανεβασμένη πάρα πολύ η λεπτίνη, δεν καταλαβαίνεις ότι χόρτασες, αφού δεν παίρνει εντολή. Άρα το α και το μέγα είναι πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την διέγερση του εγκεφάλου με την ισουλίνη και να μπαίνει και η λεπτίνη να σταματάμε να τρώμε. Όταν λοιπόν ανοίγει η όρεξη και δεν σταματάμε να τρώμε, αυτό λέγεται κακοήθη παχυσαρκία και αρχίζουμε λοιπόν να σκεπτόμαστε για χειρουργία. Κύριες και κύριοι,
Εγώ, ο χειρότερος άνθρωπος που είμαι και γιατρός και αρχισαράβαλο, εδώ τα τελευταία 4-5 χρόνια, μετά από κάθε γεύμα, συμπληρώνω με CLA Plus και Omega Plus, που συμβάλλουνε να αντιμετωπίζω τη βαρυτά διέγερση της πείνας, που είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη σε κάνει και πεινάς. Η λεπτίνη σε κάνει και δεν σταματάς. Η λεπτίνη σε κάνει να μην σταματάς. Άρα λοιπόν, αν δεν επικεντρωθώ πρώτα-πρώτα στο CLA Plus και στο Omega Plus, που συμβάλλουν σε αυτές τις δύο διαταραχές, να μην επεμβαίνει η ινσουλίνη και πεινάω, να μην επεμβαίνει η λεπτίνη και δεν σταματάω να τρώω. Τρώω ανεξέλεκτα. Αυτό λοιπόν το ανεξέλεκτο έχει σχέση με τη λεπτίνη. Ιδιαίτερα η βουλιμία έχει σχέση με την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη και η λεπτίνη είναι οι χειρότερες ορμόνες για την παχυσαρκία. Τις καταπολεμάς αυτάς, ηρεμεί ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος, πώς ρε παιδί μου διαγείρεται από την τεστοστερόνη. Ο εγκέφαλος ρε παιδί μου, όταν σου ανέβει την τεστοστερόνη, δεν σκέπτεσαι ούτε γάμους, ούτε αραβώνες, ούτε τίποτε. Είναι ορμονικό το θέμα. Παιδιά, ορμάμε από τις ορμόνες. Όταν στον εγκέφαλο ορμήσει η ινσουλίνη, δεν θα φας. Μην τρελαθούμε. Αν στον εγκέφαλο λοιπόν πάει η λεπτίνη να σου πει σταμάτα να τρως και δεν ακούγεται, έχει αντίσταση, τρως συνέχεια. Τρως εσύ σταβέρνες, επέρχεται κορεσμός. Διότι τρώμε τα πρώτα και παραγγέλνουμε 4 κιλά παϊδάκια και μετά τα τρώμε. Αυτό, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη βουλιμία και ότι δεν καταλαβαίνουμε τον κορεσμό πότε χορτάμε, οφείλεται στο λιπόδιστο. Έρχεται λοιπόν η Dr. Formulas, και τι κάνει. Σταματάει λοιπόν, συμβάλλει ή στο να σταματήσει αυτή η τραγική κατάσταση που λέγεται υυξημένη ινσουλίνη, υυξημένη λεπτίνη και υυξημένες φλεγμονές. Πάω πρώτα στις φλεγμονές. Όποιος δεν συμβάλλει ή στο να τσακίσουμε τις φλεγμονές, όπως τα πεντάστερα ηχθυέλαια. Τα πεντάστερα ηχθυέλαια βοηθάνε ή στα μειωθούν οι φλεγμονές του λίπους. Οι φλεγμονές στο σηκώτη που σου κάνουν διαταραχές. Οι φλεγμονές στο πάγκρεας που σου καταστρέφουν το πάγκρεας. Αυτές οι φλεγμονές, κυρίες και κύριοι, κάνουν βόλτα. Διαμέσου του αίματος κάνουν βόλτα. Ξεκινάνε οι φλεγμονές από το λιπόδιστο, πηγαίνουν στο σηκώτη και σου κάνουν λιπόδι δίθηση, δημιουργούν τις λεγόμενες μεταβολικές διαταραχές με χοληστερίνια, τριγλυκερίδια και τα υπόλοιπα και πηγαίνουν και στο πάγκρεας οι φλεγμονές και του ρίχνουν μια σφαλιάρα περιποιημένη και καταστρέφουν τα β' κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη. Κυταρικός θάνατος. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην καλύτερη χώρα. Ναι, στα περιβόλια με πορτογάλια μανταρίνιες και όχι στη ζάχαρη. Ναι, στο ελαιόλαδο το ελληνικό και όχι στα πολλά βούτυρα. Ελαιόλαδο τα πάντα, τα ελαιόλαδο. Λίγο βουτυράκι δεν χάθηκε ο κόσμος. Το 200 γραμμάρια ελαιόλαδο και 200 γραμμάρια βούτυρο έχουν τις ίδιες θερμίδες. Αυτό μου καταστρέφει το μεταβολισμό, ενώ αυτό με χορταίνει και δεν παχαίνω. Δεν μου καταστρέφει το μεταβολισμό. Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ελιά. Όλοι λοιπόν, παιδιά, είμαστε ελαιοπαραγωγοί. Ζήτω η ελιά, το ελαιόλαδο και όλα τα προϊόντα. Άντε, τα λέμε αύριο. Γεια. Ελάτε με την Doctor's Formulas στο διαστημόπλαιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Doctor's Formulas σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή.